πάμε σε ένα άλλο θέμα, καλοκαιρινό θα έλεγα. Θα έχουμε χώρο για διακοπές για τους Κύπριους ή μόνο για τους ξένους? Καλό το τουριστικό ρεύμα στην Κύπρο και το θέλουμε, αλλά πώς αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι τους κατοίκους της Κύπρου? Στο στούντιο μαζί μου ο πρόεδρος του Μπασιξέ, ο κύριος Χάρης Λοϊζίδης, και ο γενικός διευθυντής ταξιδιωτικών πρακτόρων, ο κύριος Γιάννης Μιχαλίδης. Κύριε Λοϊζίδη, κύριε Μιχαλίδη, σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι γελάτε από πάνω μέχρι κάτω, αφού είναι μια χρονιά χρυσάφη για την Κύπρο, λέμε, από πλευρά τουριστική. Έτσι λένε, κύριε Λοϊζίδη? Μπορεί να γελούσαμε και λόγω τη ικανοποίηση μα για την προηγούμενη σα είδηση για τον φίλο μα, τον κύριο Ανδρέα Μιχαλίδη. Αλλά εσείς, εντάξει, είσαστε και κομματικά στελέχη. Όχι, είναι περισσότερο φίλο μου παρά οτιδήποτε άλλο και ξέρω ότι είχε μεγάλη αγωνία για αυτή την εκλογή. Ναι, αλλά είναι αναπληρωματική εκλογή που μπορεί να δεχομένω. Σωστό, σωστό, βεβαίως. Ωραία, λοιπόν, ερχόμαστε στα πιο δικά σας θέματα που είναι ο τουρισμός. Μας λέτε συνέχεια ότι θα ξεπεράσουμε, σχεδόν θα φτάσουμε τα 3,5 εκατομμύρια αν είμαι σωστός. Και πάμε. Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και προσγειωμένοι. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολύ καλές ενδείξεις αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει το 2017, μετά που είχε ολοκληρωθεί το 2016, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Το 2017 παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή να συνεχίζεται μια δυναμική στον τουρισμό, τόσο στον τομέα των αφίξεων, αλλά και στα τουριστικά έσοδα. Φαίνεται από τα δεδομένα αυτή τη στιγμή ότι θα υπάρξει μια αύξηση για φέτος της τάξης περίπου του 5 με 8%, το οποίο πάνω στα 3 εκατομμύρια σημαίνει να πλησιάζουμε τα 3,5 εκατομμύρια. Όμως θα πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που επηρεάζουν την περιοχή μας. Όπως ξέρετε, είναι κάποιες πολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, έχουν επηρεάσει άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως είναι η Αίγυπτος, η Τουρκία, την Ισία κλπ. Και πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί, να παράξουμε το σωστό προϊόν, να ικανοποιούμε τον κόσμο που έρχεται στην Κύπρο, για να μπορούν να μας ξανάρθουν. Διότι αυτοί που ήρθαν εκτάκτως, λόγω του ότι δεν μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού, τουλάχιστον πέρσι έχουν δηλώσει απόλυτα ικανοποιημένοι και θέλουν να συνεχίζουν να έρχονται στην Κύπρο. Το ερώτημα που θα το βάλω έτσι ομό. Ναι. Έχουμε βάλει μυαλό, κύριε Λοϊζίδη, ή απλώς προσπαθούμε εδώ και τώρα είτε να πλουτίσουμε είτε να υπερπλουτίσουμε και να μην δίνουμε σημασία σε αυτό που λέμε ποιοτικό τουριστικό προϊόν? Να σας πω, πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό ναι, έχουμε βάλει μυαλό. Νομίζω η πρόσφατη οικονομική κρίση μας έχει διδάξει πάρα πολλά όλους. Και αν δείτε και τα σχόλια στο διεθνή τύπο για την Κύπρο, όλοι μιλάνε για ένα προϊόν το οποίο έχει διατηρήσει ανταγωνιστική την τιμή του τα τελευταία 3 χρόνια, σε αντίθεση με άλλους προορισμούς, όπως είναι η Ισπανία για παράδειγμα, η Πορτογαλία κλπ, οι οποίοι έχουν επιφέρει τεράστιες αυξήσεις στις τιμές τους, κάτι που δεν ακολουθήσαμε εμείς. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη σόφρονα πολιτική, να κρατούμε ανταγωνιστικές τιμές για να παραμείνουμε σε αυτό το παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα ήταν το μεγάλο όπλο που είχαμε τη δεκαετία του 80 και του 90 και σιγά σιγά την απολέσαμε. Άραστε. Τώρα επανέρχεται η ανταγωνιστικότητα, έχουν γίνει πολλά και εδώ πρέπει να έρθουμε στα πολλά, αλλά πριν πάμε εκεί. Ναι. Θα τα δούμε. Θέλω να τι έγινε τελευταία για να φτάσουμε σε αυτή την ποιοτική, να θέλετε, το ποιοτικό τουριστικό προϊόν και την ανταγωνιστικότητα. Κύριε Λοϊζίδη, και είναι το παράπονο, γι' αυτό ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση σήμερα, αφού πήρα κάποια τηλεφωνήματα. Χαιρόμαστε και θέλουμε να αυξάνεται το τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο. Όχι 3,5 ή 4,5 αν μπορούμε. 5,5, όσπου πάει. Ναι. Υπάρχει χώρο για τον Κύπριο? Αφήσαμε χώρο για τον Κύπριο? Ή τον Κύπριο τον διώχνουμε? Γιατί το λέω αυτό το, και τον διώχνουμε? Διότι οι τιμές οι οποίες προσφέρονται για τον Κύπριο τουρίστα είναι απαγορευτικές. Μάλιστα. Καταρχήν πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Οι τιμές για τον Κύπριο τουρίστα είναι ίδιες που είναι για τον ξένο τουρίστα όταν κάνει κράτηση μέσω διαδικτύου. Εάν μπεις στην booking.com για παράδειγμα και διαλέξεις ένα ξενοδοχείο για διακοπές, τις ίδιες τιμές που θα βρει ο Ολλανδός, ο Γερμανός και ο Άγγλος θα τις βρει και ο Κύπριος. Σας πω, σύγχρονα.
Τώρα, τα 3,5 εκατομμύρια που έρχονται στην Κύπρο κλείνουν τις θέσεις τους μέσω του ίντερνετ ή πάνε οργανωμένα. Αυτοί που έχουν καλύτερες τιμές είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται με τα πακέτα. Και αυτοί περίπου συμποσούνται σε ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 50 με 55% του συνόλου. Αυτοί έρχονται με ανταγωνιστικές τιμές, με πακέτα, με charter πτήσεις κλπ. Αυτοί ναι, απολαμβάνουν χαμηλότερης τιμής, αλλά προσέξτε κάτι, αυτοί αγοράζουν χοντρικά. Δηλαδή έρχεται ο tour operator και παίρνει ένα ξενοδοχείο το οποίο διαθέτει 200 δωμάτια για παράδειγμα, του λέει θέλω τα μισά δωμάτια για τους πελάτες μου, τα προπληρώνει, τα υπογράφει συμφωνίες τριετίας, τετραετίας, μπορεί να δώσει και κάποιες προκαταβολές για αναβάθμιση του ξενοδοχείου και όλα αυτά γίνονται για να έχει τη δυνατότητα να στέλνει τους πελάτες του με ανταγωνιστικές τιμές. Οι υπόλοιποι που έρχονται με τις κανονικές πτήσεις, με τις EasyJet, με τις Ryanair, με όλες αυτές τις εταιρείες, έρχονται απευθείας με κράτηση, είτε μέσω των ιστοσελίδων που κάνουν κρατήσεις για ξενοδοχεία, που είναι πάρα πολλές πλέον, δεν είναι απλά, ανάφερα προηγουμένως μία, να μην εκρυφθεί ότι κάνουμε τη διαφήμιση, είναι πάρα πολλές αυτές οι ιστοσελίδες. Και πιστεύω ότι ο Κύπριος, εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε να μεταδώσουμε, είναι με την ίδια φιλοσοφία και λογική που κλείνουν διακοπές στο εξωτερικό 2 μήνες προηγουμένως, 3 μήνες προηγουμένως, κλείνουν τις πτήσεις τους, κλείνουν τα ξενοδοχεία τους. Εάν εφαρμόσουν την ίδια πολιτική και για τις διακοπές τους στην Κύπρο, πιστεύω θα βρουν αρκετά καλές τιμές εάν κλείνουν προώρα. Να μην μένουν τελευταία στιγμή. Πόσο χαμηλή τιμή θα του δώσει, κύριε Πρέσβη? Εξαρτάται από το κάθε ξενοδοχείο, ακολουθά τη δική του πολιτική. Μπορείτε να το δείτε από τις ιστοσελίδες πώς διαμορφώνονται. Διότι και ο Κύπριος τουρίστας είναι καλός τουρίστας. Είναι τον ο καλύτερος. Θέλ. Εγώ σας λέω είναι ακριβώς. Από τους καλύτερους. Είναι ο καλύτερος. Το έχουμε πάρα πολλές φορές πει ότι είναι από τους καλύτερους. Διότι ο κ. Μιχαλίδης απέναντι και πάω αμέσως γελά, διότι αυτόν τον Κύπριο τουρίστα τον θέλει και τον απομυζάει. Με την καλή έννοια του όρου μιλώ. Να σας πω, κύριε Καρεκλά, ένας από τους λόγους αύξησης του εισερχόμενου τουρισμού στο νησί μας ήταν και η βελτίωση της συνεργασίας μας με ξένους διοργανωτές ταξιδίων, που όπως είπαμε είναι ο μεγάλος όγκος του εισερχόμενου τουρισμού. Και με τον σωστό τρόπο που περιέγραψε το πώς λειτουργούν οι διοργανωτές ταξιδίων, ο κύριος Λοϊζίδης, διότι κρατούν πολλά δωμάτια για όλη τη σεζόν. Αυτό το πράγμα. Οπότε με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και Κύπροι διοργανωτές ταξιδίων. Για το εξωτερικό. Για το εξωτερικό. Οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν 8 ημέρα πακέτα, παραδείγματος χάρη, που περιλαμβάνουν τα πάντα από αεροπορικών εισιτήριων, μεταφορές, ξενοδοχείων κλπ. Από τιμές που αρχίζουν από 399 ευρώ για 8 μέρες. Οπότε είναι δύσκολο, μέσω αυτού του τρόπου που λειτουργούν, είναι δύσκολο κανείς να βρει τόσο ανταγωνιστικές τιμές στην Κύπρο. Που να μην ξεχνούμε ότι η Κύπρος είναι ένα τουριστικός. Ποιος είναι ο πιο ευνοϊκός τουρισμός για τον Κύπριο? Σίγουρα η Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά. Mm-hmm. Οπότε, και μετά ο δεύτερος? Ο δεύτερος είναι λόγω ομογένειας η Αγγλία και μετά έρχεται Ρωσία και Κεντρική Ευρώπη. Αλλά γι' αυτόν τον λόγο είναι δύσκολο να αντιλαμβανόμαστε ότι η Κύπρος είναι ένα τουριστικό νησί και γι' αυτόν υπάρχει αυτή η δυσκολία εξέβρεσης κλινών το καλοκαίρι. Μάλιστα. Κύριε Λεζίδη, και τους δύο θέλω την άποψη. Να το πει να ακούγεται και άλλοι το χαρακτηρίζουν ευλογία, άλλοι το χαρακτηρίζουν κατάρα. Και θα πω, είναι το all inclusive. Μάλιστα. Ακούς κάποιους και λένε είναι ευλογία και άλλοι λένε ότι είναι κατάρα. Αν πας σε ξενοδοχείο all inclusive πολλές φορές, να πας, εκείνοι οι οποίοι μπορούν να διαθέσουν το ποσό εκείνο στο εξωτερικό, αλλά είναι επίπεδο. Εδώ δεν είναι όποιος μπει μέσα τραπεζαρία ανοιχτή, που είναι μαζικό σερβίρισμα και μαζική προσέγγιση. Κοιτάξτε, το all inclusive είναι δυστυχώς, εγώ λέω δυστυχώς, είμαι από αυτούς που δεν είμαι πολύ ένθερμος υποστηρικτής του, αλλά είναι, να το κάνεις all inclusive, είναι θέλεις, κάτι, αλλά να το κάνεις επίπεδο. Εδώ τη ζητώ, αυτό θέλω να τονίσω. Εντάξει, υπάρχουν διαβαθμίσεις του all inclusive. Υπάρχει το ultra all inclusive, υπάρχει το super all inclusive, υπάρχουν διάφορα. Μάλιστα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι είναι κάτι που επέβαλε η αγορά. Καλός ή κακός,
οι tour operators πριν κάποια χρόνια μας είπαν, κοιτάξτε να δείτε, αυτός είναι ο πλέον ο τρόπος που υιοθετούμε για να έχουμε την βεβαιότητα ότι οι πελάτες μας θα έρθουν στην Κύπρο, δεν θα εκμεταλλευτούν, αν θέλετε, ή να αξιοποιήσουν ένα καλό, μια καλή τιμή πακέτου και μετά να αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κόστος διακοπών σε όποιο εστιατόριο πηγαίνουν ή σε όποια υπηρεσία του ξενοδοχείου πηγαίνουν. Βάζουν αυτό το σύστημα του All Inclusive για να προστατεύσουν, αν θέλετε, τους πελάτες τους και παράλληλα να έχουν μια πιο σαφή συνεργασία μαζί με το ξενοδοχείο. Τα ξενοδοχεία, αυτή τη στιγμή το φαινόμενο αυτό φτάνει σχεδόν μέχρι και το 35 με 40% του συνόλου. Είναι αρκετά ψηλό. Υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία είναι μόνο All Inclusive και υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία είναι καθόλου All Inclusive και υπάρχουν και κάποια που είναι στη μέση. Δηλαδή, μπορεί να πας σε ένα ξενοδοχείο που θα δεις κάποιους να κυκλοφορούν με το συγκεκριμένο βραχιολάκι, οπότε αυτή είναι All Inclusive, και υπάρχουν και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν είναι All Inclusive. Υπάρχει σε πολλά ξενοδοχεία αυτό. Είναι ένα αναγκαίο, αν θέλετε, καλό ή κακό, να μην πω το ένα από τα δύο, το οποίο μας επέβαλε η αγορά και πρέπει να το υιοθετήσουμε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι διαχρονικά θα αρχίσει να ατονίζει αυτός ο θεσμός και θα αρχίσει ο ξένος να θέλει να κυκλοφορήσει και λίγο στην ενδοχώρα, να πάει να δει και άλλους τόπους, να πάει να φάει και κάπου αλλού, να μην τρώει μόνο στο ξενοδοχείο. Αυτό όμως να ξέρετε ότι βάζει τεράστια πίεση στα ξενοδοχεία να προσφέρουν πολλαπλές εμπειρίες στη διατροφή με ελληνικό εστιατόριο, με ξένα, αυτό που λέμε τα ethnic εστιατόρια κλπ. Γι' αυτό θα δείτε ότι πλέον τα ξενοδοχεία που προσφέρουν το All Inclusive δεν μπορεί να επιβιώσουν, μάλιστα, με ένα εστιατόριο. Κύριε Μιχαλίδης. Δεν θα διαφωνήσω, Μέρη. Πράγματι είναι μια τάση η οποία ήρθε από το εξωτερικό, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Γιατί μην προσφέροντας το All Inclusive, σίγουρα ο ταξιδιώτης θα ψάξει να το βρει αλλού. Το θέμα είναι, όπως είπατε και εσείς, η ποιότητα είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να δούμε, να υπάρχει ποιότητα στο All Inclusive, αλλά μπορεί να βρεθεί και μια μέση κατάσταση, θα έλεγα, κάποιες συνεργασίες ξενοδοχείων με εστιατόρια της γύρω περιοχής. Οπότε να μπορέσουν να βοηθήσουν και την βιομηχανία αυτή. Ωραία. Και τελευταία μου ερώτηση, σύντομη απάντηση για να περάσω στο επόμενο θέμα που θα έχουμε εδώ στο στούντιο. Μιλήσατε προηγουμένως, κύριε Λοεζίδη, για τα εκείνα τα οποία συνέβαλαν ώστε να αναβαθμιστεί το τουριστικό μας προϊόν. Και είναι εύκολο να κάνεις μία άνοδο, αλλά το δύσκολο είναι να κρατήσεις το επίπεδο σου εκεί και ή δυνατόν ακόμη και λίγο πιο πάνω κάθε χρόνο, διότι είναι αυτό το πάθημα του παρελθόντος, ας μας γίνει πολύ δυνατό μάθημα. Τι έγινε δηλαδή, εκτός από την εμπειρία, εκτός από τα χαστούκια που δεχτήκαμε και δεχτήκαμε χαστούκια, ακόμη δεχόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Συμφωνούμε. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είχα πει προηγουμένως για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ήταν αποτέλεσμα του ότι έχει βελτιωθεί το κόστος παραγωγής της τουριστικής υπηρεσίας. Έχει ουσιαστικά βελτιωθεί σημαντικά το εργατικό κόστος και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και, αν θέλετε, ευγνώμονες προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, διότι έχουν βοηθήσει και αυτοί με τη σειρά τους να μειωθεί το εργατικό κόστος. Έχει συμβάλει τα μέγιστα η κυβερνητική πολιτική, ιδιαίτερα σε κάποιους τομείς, όπως είναι για παράδειγμα ο τομέας της ενέργειας. Είχαμε φτάσει σε πολύ ψηλό κόστος ηλεκτρισμού, μάλιστα, στην Κύπρο και παράλληλα έχουν δοθεί ένα τεράστιο, κυρίως τα πολεοδομικά κίνητρα. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα. Αυτά τα 3-4 πράγματα είναι αυτά που έχουν... Και κάποιοι προνοσμοί που άνοιξαν οι πτήσεις και ούτω καθεξής, και αλλά αυτά, τα κίνητρα τα οποία δοθήκαν στους ξενοδόχους... Ειδικά τα πολεοδομικά κίνητρα τα που έχουν δοθεί πριν 3 χρόνια, πιστεύω ότι έχουν τύχει τεράστιες αξιοποίησεις και είμαστε ευγνώμονες γιατί έχει δοθεί αυτό το κίνητρο. Κύριε Μιχαλίδη, εγώ πάνω σε αυτό θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έφερε αυτή η αύξηση στον εισερχόμενο τουρισμό είναι ακριβώς η ανανέωση, ο εμπλουτισμός των ξενοδοχείων σε υποδομές και αύξηση των κλινών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, που είσαστε εδώ. Η χρονιά λοιπόν πήγαμε στο καλοκαίρι. Θα έρθετε ξανά εδώ πέρα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όποτε έρχεστε θα μας φέρετε τα καλά νέα για τον τουρισμό. Άλλωστε είναι η κότα που γεννά τα χρυσά αυγά, λέτε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να περάσουμε λοιπόν.